Έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα Βασιλοπούλου, εκπαιδευτικό, με μάστερ κοινωνιολογίας, όπου ολοκλήρωσε με διπλωματική εργασία με θέμα έγκλειστα ζώα και βιοπολιτική εξουσία στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Παράλληλα, ασχολείται με τη συγγραφή και τη μετάφραση άρθρων, κειμένων και ερευνών που αφορούν τι σχέσει του ανθρώπινου με τα μη ανθρώπινα ζώα. Τίτλο ομιλία: Ο μύθο του ηθικού κρέατο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ ε, τη διοργάνωση του φεστιβάλ για την πρόσκληση αυτή και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τα ζητήματα των ζώων και ειδικά για το ζήτημα του κρέατος. Με λένε Χριστίνα Βασιλοπούλου και μαζί σήμερα θα αναπτύξουμε σκέψεις και προβληματισμούς για το μύθο του ηθικού κρέατος. Να πω λίγα λόγια για μένα. Σταμάτησα να τρώω κρέα το 2003 και όταν πήγαινα τρίτη γυμνασίου και το είχα βάλει σαν στόχο κανένα δύο χρόνια πριν. Ενώ ακολουθώ μια αυστηρά φυτοφαγική διατροφή από το 2010. Ζώντα σε μια ζωοφιλική οικογένεια και θερώντας του κύλου κυριολεκτικά αδέρφια μου, είχα πάντα μια αποστροφή προ το κρέα. Η πρώτη μου επαφή όμω με μια γυναίκα που ήταν χορτοφάγο ήταν γύρω στο 2000 σε μια δεξίωση γάμου, όπου εγώ δεν ήθελα να βάλω κρέα στο πιάτο μου από το μπουφέ, και εκείνη η κυρία ήταν δίπλα και μα είπε: Δεν πειράζει, ούτε εγώ τρώω κρέα, χορτοφάγο. Και όταν τη ρωτήσαμε γιατί, η απάντηση ήταν γιατί με τη σάρκα. Γι' αυτήν ακριβώς τη σάρκα θα μιλήσουμε σήμερα, για το λεγόμενο κρέας. Τι είναι λοιπόν το κρέας, ή αλλιώς τα αγγλικά meat. Είναι τροφή εν γέννη ή σάρκα. Ο κοινωνικός επιστήμονας Τζόνσον Σαν υποστηρίζει ότι η λέξη meat προέρχεται από την παλιά αγγλική λέξη μέτε, ή mete, η οποία σήμαινε τροφή, θρέψη, κάτι που μας υποστηρίζει, κρατάει στη ζωή, Μέχρι το 1970, στο λεξικό της Οξφόρδης, ως κρέας αναφερόταν οποιαδήποτε στερεά τροφή έναντι της υγρής. Ακόμα και η λέξη «μύτλες» για αιώνες νοούνταν ως χωρίς τροφή. Όλα νεφάδια τσικιλιάς και το ψωμί στη μόνη και το παντέρμον το κρασί όλα τα νεστηλώνει. Η κριτική αυτή παροιμία που μου έμαθε η θεαγιά μου, η οποία συναντάται σε παραλλαγέ από ό,τι έψαξα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα για τη διατροφή τη πλειονότητα των παραδοσιακών κοινωνιών. Οι οποίε, παρότι ήταν οικοσιτιστικέ, δηλαδή βασισμένε στην εξημέρωση, την καθυπόταξη και την εκμετάλλευση των ζώων, δεν είχαν σαν κεντρική διατροφή του τη Σάρκα των ζώων, αν και, κάτι απα... και, αν θεωρούσαν κάτι από αυτά απαραίτητο, αυτό ήταν το ψωμί και το κρασί σε ό,τι αφορά τη διατροφή τους. Σήμερα όμως, ειδικά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, ζούμε σε μια εποχή που η λέξη κρέας είναι απολύτα συνειφασμένη με τη σάρκα του ζώου και η ύπαρξή του στο καθημερινό τραπέζι αποτελεί δείγμα της ευημερίας της πυρηνικής οικογένειας όπως αυτή κατασκευάστηκε με τα πολεμικά το κρέα στα τέλη τη νεωτερικότητα αρχίζει να αποκτά μια κεντρική θέση στο καθημερινό τραπέζι. Η κριτική στη βρώση της άρκα των ζώων ξεκινάει από πολύ παλιά και διατρέχει μία σειρά από πολιτισμού. Δεν είναι απόρρια της βιομηχανικής κτηνοτροφίας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, η οποία ήκμασε και άρχισε να εξαπλώνεται στις μεγαλοπόλεις του Μεσοπολέμου. Στην αρχαιότητα, τέτοιε φωνέ ήταν ο Πλούταρχο, ο Πιθαγόρα, ο Πορφύριο Σωτήριο, του οποίου το βιβλίο μεταφράστηκε φέτο και στα ελληνικά σε μια πολύ καλή μετάφραση, ο Βίδιο, ακόμα και ο Πλάτωνας. Στην πολιτεία αναφέρεται στη βρώση τη άρκα των ζώων ω προαιρετική και μάλιστα ω μια πρακτική δυσμενή για την καλή συνύπαρξη των ανθρώπων. Εδώ και δύο αιώνε, με αποκορύφωμα τι τελευταίε τέσσερι δεκαετίε, ασκείται με γεωμετρική πρόοδο κριτική στην κρεοφαγία από το Κίνημα για τα Δικαιώματα των Ζώων. Η εντατική κτηνοτροφία έχει προκαλέσει αποστροφή σε εκατοντάδε εκατομμύρια ανθρώπου και του έχει κάνει να αναθεωρήσουν τι σχέσει του με τα μη ανθρώπινα ζώα. Έτσι, η φυτοφαγία εξαπλώθηκε, ώστε στι αρχέ του 2021 οι βίγκαν υπολογίζονταν γύρω στα 79 εκατομμύρια παγκοσμίω. Παρ' όλα αυτά, αποτελούν μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η κριτική στη βιομηχανία κρέατο ασκείται και από το περιβαλλοντικό κίνημα εξαιτία τη αποψήλωση των δασών για καλλιέργειε, τη χρήση μεταλλαγμένων σπόρων για ζωοτροφέ, την αποστράγγιση του εδάφου λόγω τη τεράστια χρήση νερού, των απόβλητων των σφαγείων και του παγκόσμιου εμπορίου κρέατο. Κάθε μέρα σκοτώνονται 3 δισεκατομμύρια ζώα μαζί με το κυνήγι και τι ηχθειοκαλλιέργειε, από τα οποία 200 εκατομμύρια χερσαία ζώα για τροφή. Ενώ κάθε χρόνο 72 δισεκατομμύρια χερσαία ζώα και 1,2 εκατομμύρια ζώα της θάλασσας πεθαίνουν για φαγητό. Αυτή η κριτική οδήγησε να δημιουργηθεί μια νέα τάση που χρησιμοποιείται ως απάντηση στην ηθική φυτοφαγία. Αυτή του ηθικού κρέατος ή αλλιώς κρέατος προερχόμενο από συνθήκε ανθρώπινης ή αλλιώ ανθρωπιστικής μεταχείρισης. Στα αγγλικά οριοθετείται λογοθετικά ω «humane meat». Η αντιπρόταση στην ηθική φρουητοφαγία είναι ότι μπορεί η ανθρωπότητα και συγκεκριμένα ο δυτικό κόσμο να τραφεί με λιγότερο κρέα προερχόμενο από παραγωγέ μικρή κλίμακα, όπου τα ζώα διαβιούν μια λιγότερο επώδυνη ζωή από ό,τι στα βιομηχανικά εκτροφία. Η Κάρεν Ντέιβι, ιδρύτρια τη οργάνωση United Poultry Project, αναφέρει ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που ζητούν δισεκατομμύρια αυγά και εκατομμύρια τόνου σάρκα, θα πρέπει να συνεχίζουν να υπάρχουν ζώα στη βαγμένα στα εκτροφία και στα σφαγεία. Άρα το human meat ούτω ή άλλω είναι κάτι μη εφαρμόσιμο ε, για τον παγκόσμιο πληθυσμό των 7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Βέβαια, η χρήση του όρου «human» είναι εντελώ παραπλανητική, καθώ δεν υπάρχει ανθρώπινο όν που νοείται να χρήζει μεταχείριση όπω αυτή των ζώων μέσα στι μονάδε εκτροφή, ούτε να προορίζεται εκφύσεω για σφαγή. Σε αυτή τη λογική αναδύθηκε και το ρεύμα του φλεξιταριανισμού, φλεξιτέριανισμ στα αγγλικά, μια μεικτή διατροφή η οποία περιέχει από καιρού ει καιρών, ανάλογα με τα γούστα του υποκειμένου και κατανάλωση κρέατο ή άλλων ζωικών προϊόντων. Ο φλεξιταριανισμό αποτελεί για την ολική φυτοφαγία μία απειλή, καθώ την καθιστά ως μία ευκαιριακή και lifestyle επιλογή, απεκδίοντά την από την ηθική τη υπόσταση. Στον ελλαδικό χώρο, κυρίω στα αστικά κέντρα, όταν τίθεται το ζήτημα τη φυτοφαγία, υπάρχει μία τάση ρομαντικοποίηση των συνθηκών εκτροφή στην ύπεθρο. Όμω, ο κυρίαρχο στόχο του ελληνικού κράτου και του λόμπι του κρέατο είναι η βιομηχανοποίηση των μονάδων εκτροφή, αφού αυτή αποφέρει περισσότερα κέρδη. Ήδη από το 1994 βλέπουμε στη σειρά ντοκιμαντέρ του χρόνου Μίσιου το βλέμμα και συγκεκριμένα στο επεισόδιο «Τα κατκαρίσματα του τρίτου κόσμου», το οποίο μπορείτε να δείτε είτε στο YouTube είτε στο αρχείο της ΕΡΤ, την αντατικοποίηση και τον εγκλισμό των ζώων στα σύγχρονα κολαστήρια. Μετά από 30 χρόνια επιδοτήσεων και εντατικοποίηση τη παραγωγή, αλλά και συγκέντρωση του ζωικού κεφαλαίου σε λιγότερε και πιο μαζικέ εκμεταλλεύσει, η κατάσταση για τα ζώα είναι εμφανώ λιγότερη. Αυτή η τάση βιομηχανοποίηση και κεφαλαιοποίησης δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την εγχώρια για ζωική παραγωγή και αποτελεί μια παγκόσμια τάση. Από την Αυστραλία, που υπάρχουν αντίστοιχε έρευνε, μέχρι την Αμερική, την Ευρώπη και πόσο μάλλον την ανερχόμενη αγορά κρέατο στην Κίνα από την εξημέρωση και τη χρήση των ζώων ω μέσο πρωταρχική ισόρρευση και συναλλαγή των ημενομαδικών πληθυσμών μέχρι το μεταβιομηχανικό καπιταλισμό του σήμερα, η χρήση ζώων για κρέα αποτελεί μια παραγωγική βάση που καθορίζει το κοινωνικό επικοδόμημα. Το γεγονό ότι εκτρέφουμε και τρώμε τα ζώα σαν συστηματική πρακτική αναπαράγει και ενισχύει το σπισισμό και τον ανθρωποκεντρισμό. Βάσει των οποίων τα ζώα καταντάσσονται ω εδόδημα, παράσιτα, άγρια επιβλαβή αναλόγω τη θέση του στην ιεραρχία τη μεγιστοποίηση τη ανθρώπινη χρησιμότητα. Σύμφωνα πάλι με τον Τζον Σαρμπον Μάτσου, όσο ο καπιταλισμό επικρατεί έναντι τη φύση, κάποια ζώα χρειάζεται να φύγουν από τα ενδιατήματά του, ενώ άλλα βρίσκονται έγκλειστα στα βιομηχανικά εργαστήρια. Η βιομηχανία κρέατο δεν είναι το αποτέλεσμα των επιλογών διατροφή, πόσο μάλλον των ατομικών, αλλά είναι μια δεσμίδα σχέσεων με τη ζωή και τα ζώα που καθορίζει τι σύγχρονε κοινωνίε. Το ζώο μέσα στο βιομηχανικό εργοστάσιο δεν γίνεται αντιληπτό ζωντανών, αλλά ω μηχανή, που οι εργάτε του φέρονται τυποποιημένα ώστε να το μετασχηματίσουν ή αλλιώ απομειώσουν σε ένα άειλο προϊόν. Ω αποτέλεσμα, η μαζική παραγωγική διαδικασία προποθέτει τη μεταχείριση του ζώου μέσα στη βιομηχανία κρέατο, η οποία είναι βασισμένη σε ενα αιλο προιον ω αποτελεσμα η μαζικη παραγωγικη διαδικασια προποθετει τη μεταχειριση του ζωου μεσα στη βιομηχανια κρεατο η οποια ειναι βασισμενη σε μια μη αμφισβητήσιμη σχέση κυριαρχία πάνω στα μη ανθρώπινα ζώα. Αντίστοιχε έρευνε, κείμενα και μελέτε μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο είτε σε βιβλία από το Τζον Σαλντον Μάτσου, τον Βασίλε Στανέσκου είτε τον Ντίνε Βάντιβελ. Επίση υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα ε, site, το humanehawks.com και cleanmeathawks.com, αν θέλει κάποιο να ενδιαφερθεί. Παραπάνω. Ας δούμε λίγο τώρα τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας στον ελλαδικό χώρο. Σύμφωνα με την απογραφή της Ελστάτ του 2009, ο αριθμός των εγωπροβάτων στις μονάδες εκτροφής ήταν 12.200.009 438, ενώ τα βοηδία αριθμούσαν 633.656 ενώ σε ό,τι αφορά τα κοτόπουλα, το 90% της παραγωγής κρέατος πουλερικών προέρχεται από συστηματικές εκτροφές και το 10% από χωρικές εκτροφές, οι οποίες απλά υπάρχουν για να καλύπτουν τοπικές ανάγκες σε ορεινές απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Η παραγωγή χείριου κρέατος το 2009 ανήλθε σε 115.000 τόνους και προέρχεται από παραγωγικό υλικό 100.000 χειρομητέρων, εκ των οποίων το 80% είναι εντατική εκτροφής. Σε μια άλλη έρευνα για το λεγόμενο ζωικό κεφάλαιο του 2014, οι παραγωγικές αγελάδες γάλακτος ανέρχονταν σε 117.971, ενώ τα κρεοπαραγωγικά βοηθή σε 299.000 και τα πρόβατα σε 11.707.561.000 τα γίδια 4.800.000, οι γύροι 1.050.000 και τα πτηνά 34.500.000. Στον πίνακα βλέπουμε και τα στοιχεία του 2017-2018, ενώ στον επόμενο πίνακα, ο οποίος είναι και πιο πρόσφατος, του 2019 έχω εγώ αφαιρέσει κάποια στοιχεία που δεν μας αφορούσαν τα κιλά του κρέατος, είναι ένα πίνακα που αναφέρει την παραγωγή κρέατο κατά είδο σφάγιου του 2019, δηλαδή πόσα ζώα σφάχτηκαν στην Ελλάδα. Και αν κάνουμε την πρόσθεση, βγαίνουν 145.848.239 ζώα, σχεδόν 10 φορέ όσο ο ελληνικό πληθυσμό. Και στην επικράτεια του ελληνικού κράτου θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι εισάγονται πολύ μεγάλε ποσότητε κρέατο για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση. Άρα βλέπουμε ότι ο βουκολικός μύθος μάλλον δεν είναι τόσο πραγματικός. Παρότι οι παραπάνω αριθμοί δεν δικαιολογούν τον εφησυχασμό περί μη εντατική εκτροφή στον ελλαδικό χώρο, η αυταπάτη του κρέατο από το χωριό είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική νοοτροπία, συνακολουθούμενη με μια εθνική παραδοσιακή κατανάλωση που συντηρεί τι αρενοπότητε και τον εθνοκεντρισμό. Η λογική τη λιγότερο εντατική εκτροφή ή η λεγόμενη τοπικοποίηση τη διατροφη locavorism εδράζεται σε μια λογική εκτροφή, σε μια πιο φυσική μορφή, σύμφωνα με μια αξιακή κλίμακα. Ο κοινωνιολόγο Βασίλης Τανέσκου χαρακτηρίζει την αιμονή αυτή ω μεταεμπορευματικό φετίχ. Οι άνθρωποι δηλαδή πιστεύουν ότι η αλλαγή θα έρθει διαμέσω τη κατανάλωση και συγκαλύπτουν με αυτόν τον τρόπο τι διαδικασίε αγοραπολισία των ζώων και το γεγονό ότι το ίδιο το ζώο παραμένει εμπόρευμα. Μέσα από την κατανάλωση κρέατος, τοπικά αγορασμένου, συντίθεται η αναγνώριση τη επιστροφή σε έναν πιο φυσικό τρόπο ζωή. Το Human Meat είναι μια διαδικασία που κανονικοποιεί τη σχέση εξουσία ανάμεσα στου ανθρώπου και τα ζώα και συντηρεί τι μορφέ εκμετάλλευση. Σε αντίστοιξη με το βιομηχανικό εργοστάσιο, μπορεί η βουκολική ζωή να μοιάζει δηλιακή, ω ένα απολεστής παράδεισο, Όμω, η θέση των ζώων ω κατώτερων σε αυτέ τι κοινωνίε ήταν εκείνη που επέτρεψε την είσοδο των ζώων ω πρώτη ύλη στι βιομηχανικέ φάρμε. Ταυτόχρονα, οι βιομηχανίε κρέατο με τη χρήση τη βιοτεχνολογία μετασχηματίζουν εκ νέου τα ζώα σαν μια διαδικασία δεύτερη εξημέρωση. Δημιουργούν ζώα υβρίδια που με το χαμηλότερο δυνατό κόστο παράγουν την υψηλότερη ποσότητα κρέατο, αυγών, μαλλιού. Ακόμα περισσότερο, στοχεύουν στη δημιουργία υβριδίων και κλόνων, τα οποία αναπαράγουν τεχνητά και έχουν τα ίδια τις λιγότερες δυνατές ζωτικές λειτουργίες και άρα χρειάζονται λιγότερο φαγητό να φάνε κτλ. Σύμφωνα με τον Ρίτσαρτ Τουάιν στο βιβλίο του «Το κρέας ως βιοτεχνολογία», η μοριακή πλευρά του κρέατος δεν είναι ούτε άειλη, ούτε ασώματη, αλλά ούτε και ανέμακτη. Την ίδια στιγμή μια νέα μορφή κρέατος προβάλλεται ως λύση. Το λεγόμενο κρέα εργαστηρίου που παράγεται μέσω των σύγχρονων βιοτεχνολογικών διαδικασιών. Σύμφωνα με το cleanmeathawks.com, το οποίο είναι ένα site στο οποίο γράφουν ακαδημαϊκοί την κριτική τους στο κρέα εργαστηρίου, το κρέα εργαστηρίου συντηρεί τη βιομηχανία κρέατο, μετατρέπει εκ νέου τα ζώα σε αντικείμενα. Επαναφέρει το μύθο της αναγκαιότητας του κρέατος, για το οποίο θα μιλήσουμε και παρακάτω. Υποβιβάζει τη φυτοφαγία, διαστρεβλώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κρέατος εργαστηρίου, βοηθά τις βιομηχανίες κρέατος να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους, καθώς πρόκειται για τις ίδιες βιομηχανίες που μπαίνουν σε μια νέα αγορά, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί προς το παρόν και ζωικά ζωικά παράγωγα, το bovine fetal serum, το οποίο προέρχεται από έμβρια ή μωρά εμ, μοσχαράκια. Και τέλος θέτει την καπιταλιστική αγορά ως λύση, ότι η λύση θα έρθει τελικά μέσα από την ίδια την αγορά, μέσα από την αυτορύθμιση, αυτοθέσμιση της αγοράς. Πολλοί παρουσιάζουν την εφεύρεση του in vitro meat σαν το τέλο τη κτηνοτροφία. Όμω, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ήδη εδώ και 40 και πλέον χρόνια υπάρχει τεχνολογία για πειράματα πάνω σε ιστού ζώων in vitro έναντι των πειραματισμών και τη ζωοτομία σε ζωντανά μη ανθρώπινα ζώα. Όμω, κάτι τέτοιο δεν έφερε τον τέλ, το τέλο των πειραματισμών. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα αν το κρέα εργαστηρίου διαφέρει σε συμβολικό επίπεδο από τα σφαγιασμένα ζώα κατά πόσο η βρώση μερών των σωμάτων των ζώων γενικότερα συνεχίζει να αναπαράγει τις ιδέες του ανθρωποκεντρισμού και του ανθρωπισμού, ενώ παράλληλα η βιομηχανία κρέατος δράτεται αυτής της νέας τάσης, όντα ικανή μέσα από τη συγκέντρωση της δύναμης της νέας ανερχόμενης αγοράς πρωτεΐνης, να εξασφαλίζει τη συνέχιση της κοινωνικής κατασκευής των ζώων ως εδόδημων σωμάτων πάνω στα σώματα των οποίων κερδοφορεί στις αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στην κακομεταχείριση των ζώων, στις φάρμες ήπιας έντασης έχουν αναπτυχθεί δύο απαντήσεις από τη βιομηχανία κρέατος. Η πρώτη στην ιστά τη νέα αγορά φυτικών υποκατάστατων και η άλλη το κρέας εργαστηρίου που προαναφέρθηκε. Πόσο όμως κατάφεραν οι εταιρείε παραγωγής κρέατος, ειδικά στον ελλαδικό χώρο το τελευταίο 1,5 με 2 χρόνια, να κατακλείσουν τα σούπερ μάρκετ και τα παντοπολία ή οτιδήποτε με εναλλακτικά φυτικά κρέατα και ποια θα είναι, πρέπει να είναι η στάση των φυτοφάγων απέναντι σε αυτέ. Ενδεικτικά, δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα γιατί δεν έχω τα στοιχεία, ο κολοσσό τη κρεατοβιομηχανία Tyson Foods, που είναι η δεύτερη κρε... κρεατοβιομηχανία στον κόσμο, το 2016 επένδυσε στην εταιρεία Beyond Meat. Το 2019 πούλησε τι μετοχέ τη και λάνσαρε ένα δικό τη μπιφτέκι, αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία εδώ, το οποίο είναι μισό από κρέα μουσχαριού και μισό από πρωτενη αρακά ενώ το 2021 ανακοίνωσε τη δική της σειρά βίγαν προϊόντων. Στο ενδιάμεσο, το 2018, η Tyson υπολογίζεται ότι έσφαζε ανά εβδομάδα μόνο στη ΣΥΠΑ 133.000 αγελάδες σε 12 σφαγεία, 408.000 γουρούνια σε 9 σφαγεία 37 εκατομμύρια κότες σε 50 σφαγεία, ενώ το 2020-2021, παρά την πανδημία που έκλεισε κάποιες εγκαταστάσεις στις διαμήνες, ενώ δεν τηρούσε τα μέτρα και αρρώστησαν πάρα πολύ και εργαζόμενοι ε, σε αυτούς τους χώρους, η σφαγή είχε ανωδική τάση. Με 6 εκατομμύρια κότες, 30.000 αγελάδες και 48.000 γουρούνια τη μέρα. Η ίδια εταιρεία λανσάρει τον εαυτό τη σαν τη μεγαλύτερη πάροχο πρωτενη του πλανήτη. Πλέον δεν λανσάρεται ω κρεατοβιομηχανία, αλλά ω πάροχο πρωτενη εν γέννη. Και αυτή είναι ακριβώ η αλλαγή που γίνεται στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά κάθε είδου πρωτενη συγκεντρώνεται στα χέρια κρεατοβιομηχανιών. Αυτή η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στη βιομηχανία κρέατο είναι που την καθιστά κυρίαρχη στην παγκόσμια αγορά τροφίμων, αποκτώντα τεράστια δύναμη αγορά και δίνοντά τη τη δυνατότητα να επανεπενδύσει τα κέρδη και από τα φυτικά προϊόντα στη δραστηριότητα που τη είναι πιο κερδοφόρα, δηλαδή στη βιομηχανία εκτροφή, φαγή, τεμαχισμού και πακεταρίσματο των σωμάτων των ζώων. Αν αυτή η ανάλυση μοιάζει υπερβολικά καχύποπτη, θα πρέπει να δούμε το αντίστοιχο ότι στην αγορά καθαρή ενέργεια όπου οι πετρελαιοβιομηχανίε έσπευσαν πριν από μερικά χρόνια να επενδύσουν και να καθορίσουν την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, κάνοντα greenwashing στο όνομα, στο όνομα και στι κύριε δραστηριότητέ του, δηλαδή στο πετρέλαιο, αλλά και εξασφαλίζοντα ότι αυτή η πολυαναμενόμενη οριστική μετάβαση στι ανανεώσιμε πηγέ θα είναι κάτι που είτε θα καθυστερήσει πολύ όσο εκείνε κερδοφορούν από το πετρέλαιο, είτε θα μοιάζει εντελώ ανέφικτη με βάση την παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια. Στι 10 Δεκεμβρίου του 2020, μία σειρά από μεγάλε εταιρείε συνδιοργάνωσαν το πρώτο επιχειρηματικό Plan Based Conference για να συζητήσουν και να διερευνήσουν τη νέα αναδυόμενη αγορά στην Ελλάδα. Βασική παραδοχή όλων των συμμετεχόντων και ειδικά από μέρου των εταιρείων Fake Meat ήταν ότι η πλειονότητα των ανθρώπων που καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα είναι flexitarians και αυτό είναι και το αγοραστικό target group τους. Ένα κοινό που ενδιαφέρεται πρωτίστως να μην χάσει την πρόσβαση σε καλή ποιότητα συμπαγή πρωτεΐνη με κάθε κόστος. Η ψευδής διατροφική ανάγκη για κάποιο είδους κρέας, έτσι λέγεται, είτε λέγεται κρέας από καλή εκτροφή, είτε κρέας εργαστηρίου, είτε φυτικό υποκατάστατο που συμπυκνώνει φυτικό λίπος και πρωτεΐνες για να μοιάσει στην υφή και στη σύσταση με το κρέας, στην ουσία επιβεβαιώνει την εδοδημότητα των ζώων και επανασυνθέτει την αναγκαιότητα της βρώσης ζώων για ανθρώπινη ανάπτυξη και ευημερία. Έτσι, αποτελεί μια συνέχιση δικαιολόγηση για τη μεγαλύτερη συμφορά την οποία έχουν υποστεί ιστορικά τα μη ανθρώπινα ζώα από τις ανθρώπινες εξουσιαστικές κοινωνίες. Αυτή της εξημέρωσης και της συνεπαγόμενης καθυπόταξης και εξάρτησης από το ανθρώπινο είδος. Η αιμονή συνεπώ με το κρέα και τα παράγωγά του στηρίζει το σπισισμό, καθιστά το ζώο κατώτερο σε μια υποτιθέμενη εξαναγκαστική για τον άνθρωπο βάση, με αποτέλεσμα, ακόμη και αν υπάρχουν καλέ προθέσει, να μην βγάζει τα ζώα από το τραπέζι μόνιμα, αλλά να οδηγεί σε μια περιστασιακή αντικατάστασή του από τα φυτικά υποκατάστατα και την επαναφορά του αυθεντικού όταν οι συνθήκε το επιτρέψουν ή δεν το επιτρέψουν. Και τώρα για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, θα φέρω ένα παράδειγμα από την οικογενειακή μου καθημερινότητα πέρυσι, κάπου στην καραντίνα, είχα αγοράσει από ένα τοπικό κατάστημα με βιολογικά προϊόντα ένα υποκατάστατο παναρισμένο φιλέ του ψαριού, αυτό που βλέπετε ε, στη φωτογραφία συγκεκριμένα. Ψήνοντά το, είχε ακριβώ την ίδια μυρωδιά και γεύση με γνωστή εταιρεία που έτρωγα όταν ήμουν μικρή. Βλέποντα τη μητέρα μου, βλέποντα με η μητέρα μου, η οποία δεν είναι χορτοφάγο δυστυχώ, δοκίμασε και είπε ότι είναι αρκετά νόστιμο. Κάτι που σπάνια κάνει. Την επόμενη εβδομάδα είχε αγοράσει το αυθεντικό ζωικό προϊόν και το έτρωγε μαζί με τη γιαγιά μου, παρότι είχε πάνω από 20 χρόνια να καταναλώσει κάτι τέτοιο, θεωρώντα το μέχρι τότε όχι και τόσο ποιοτικό υγιεινό είδο ψαριού. Η δική μου λοιπόν, έτσι όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, εναλλακτική κατανάλωση δεν οδήγησε σε έναν αναστοχασμό σε σχέση με τη μία αναγκαιότητα βρός των άλλων ζώων, αλλά σε, μία, αναζήτηση του αυθεντικού ζωτικού προϊόντος. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι το φυτικό υποκατάστατο δεν υπήρχε στο ράφι του σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα. Αυτό δεν είναι ικανό για να δικαιολογήσει την ευκολία με την οποία ξεπεράστηκε το ζήτημα του νεκρού ζώου εντός της συσκευασία. Σήμερα χρειάζεται να ενισχύσουμε τη θέση του ζώου στις σύγχρονες κοινωνίες, απελευθερώνοντα το από τα δεσμά της γραμμή παραγωγής. Χωρί όμω να προσδοκούμε να το εντάξουμε ξανά μέσα στην αγροτική φάρμα, και αυτό είναι και περίπου το τέλο τη ομιλία, όπου πριν από μερικού αιώνε ήταν το ίδιο το ζώο σκλάβο σε πολλέ περιοχέ του κόσμου, συνεχίζει να είναι και σήμερα. Πολλοί από του θειαζότε του υπονομαζόμενου ηθικού κρέατος επιμένουν σε μια τέτοια προοπτική. Όπω υποστηρίζει πάλι ο Στανέσκου, η κτηνοτροφία με ανθρώπινου όρου όπως οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος φυλάκισης έναντι της δημόσιας εκτέλεσης στην Αμερική, διευκολύνει να καταστούν οι ίδιες οι σχέσεις εξουσίας, εξίσου κανονικοποιημένες και αόρατος, γεγονός που στην ουσία αποτελεί τη βάση για τη συνεχή δικαιολόγηση και υποστήριξή του. Αυτό που πολλές φορές ακούμε ότι δεν θέλουμε μεγαλύτερα κελιά ή ανοιχτέ φάρμες εκτροφής, θέλουμε ελεύθερα ζώα. Χρειάζεται λοιπόν να αντισταθούμε σε αυτό που ο ονόμασε κρεοποίηση, mitification της παγκόσμιας διατροφής, ακολουθώντας την προσταγή της οικοφεμινίστριας Γκρέτα Γκάρτ για αποδόμηση της κρεοφαγικής κουλτούρας και υιοθέτηση μιας ολικής αλλαγής στον τρόπο που βλέπουμε τον πλανήτη. Η κατάργηση του κρέατος προϋποθέτει μια συνολική αλλαγή, η οποία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μέσα από ατομικέ καταναλωτικές επιλογές, παρότι αυτή είναι μια αναγκαία και θεμητή συνθήκη. Δεν θα περιμένουμε να καταστεί φυτοφαγία κυρίαρχη διαιτητική τάση από άποψη υγεία, ούτε να γίνει κομμάτι ενό μοντέρνου lifestyle, το οποίο γρήγορα μπορεί να υποκατασταθεί από κάποιο άλλο. Αλλά ούτε και θα αφήσουμε χώρο στη βιομηχανία κρέατο να ανασυγκροτηθεί ιδεολογικά τώρα που χάνει συνεχώ έδαφο και νομιμοποίηση. Όπω χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μάικλ Χούμερ στου διαλόγου θικής φυτοφαγία, η κρεοφαγία είναι λάθο υπό τι παρούσε συνθήκε. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει κάποιο υποθετικό κόσμο στον οποίο οι συνθήκε είναι ικανοποιητικέ. Χρειάζεται να συγκροτήσουμε τι πολιτικέ και τι ατομικέ μα αρνήσει στη βάση τη αναγνώριση του δικαιώματο για ζωή και ελευθερία σε κάθε έμβιο. Να οραματιστούμε και να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά σε μια κοινωνία όπου τα άλλα ζώα δεν θα είναι αντιληπτά ω εδόδημα, ω φαγητό δηλαδή, ούτε παιδεία ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών σε έναν κόσμο που θα είμαστε όλοι ελεύθεροι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο mail αν έχετε κάποια ερώτηση σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε. για όλα τα ενδιαφέροντα. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ είναι αν έχεις έχει εσύ και μέσω του εκτιμισμού σου και μέσω τη επιστημονική σου κατάρτισης κάποια γνώμη για το πώ όλη αυτή η θεωρία μπορεί να μεταφραστεί σε πράξη Ποια μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα να ξεκινήσει κάποιο ο οποίο είναι νέο σε αυτή την ιδέα και θέλει να κάνει κάτι γι' αυτό. Το πρώτο βήμα σίγουρα, όπω είπα, είναι να βγάλουμε τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα από τη διατροφή μα. Απλώ δεν χρειάζεται να το κάνουμε με έναν τρόπο υπερβολικό. Όπω είπα, εγώ έγινα βήγαν το 2010, δεν υπήρχαν ζωικά προϊόντα ε, υποκατάστατα στο σούπερ μάρκετ που ε, ούτε γάλα όγια καλά-καλά διατρεφώνουν μια χαρά για μια σειρά από χρόνια, όπω και πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο το παίρνω απόφαση τώρα και την επόμενη ώρα μπορώ να το υλοποιήσω. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν είναι, τουλάχιστον το κομμάτι τη διατροφή, το κομμάτι των ρούχων, ίσω α πούμε να παίρνει λίγο περισσότερο καιρό. Άρα, το πρώτο ζήτημα είναι να το κάνω εγώ για να είμαι ηθικά συνεπή. Η ηθική συνέπεια είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ζώων. Ε, σε δεύτερο επίπεδο, ε, για μένα χρειάζεται πολιτική οργάνωση των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να αλλάξουν τα πράγματα για τα ζώα. Δεν αλλάζει, εγώ δεν τυπώθηκε στην αρχή, εγώ είμαι οικονομολόγος, έχω τελειώσει και οικονομικά. Ε, αυτό που ακούμε πολλές φορές ότι η ζήτηση αντιστοιχεί στην, ε, στην παραγωγή και ότι ότι ζητούν οι καταναλωτές, αυτό προσφέρουν οι παραγωγοί, δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Γιατί δεν λειτουργούμε ούτως ή άλλως σε μια αγνή, έτσι όπως... Ε, Πολλές φορές προβάλλεται ελεύθερη αγορά και ούτε προβάλλεται από αυτούς που την ριοθετούν, ούτε από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτήν. Η αγορά είναι κάτι πολύ περίπλοκο, στο οποίο ε, παίκτε ισχυροί είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δύναμη και την οικονομική δύναμη δεν την έχει ο μεμονωμένος καταναλωτής, την έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι σαν άνθρωποι να μην ενισχύουμε οικονομικά, είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω και δεν το ζητάω, ούτε εγώ το κάνω πλήρω. Να μην ενισχύουμε τι μεγάλε επιχειρήσει και ειδικά τις τι κρεατοβιομηχανίε σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ακόμα και φυτικών υποκατάστατων. Και το άλλο ζήτημα θα πρέπει να οργανωθούμε έτσι ώστε να αλλάξουν οι νομοθεσίε σε σχέση με τα ζώα. Ακόμα και αν αυτό Πηγαίνει ενάντια στα συμφέροντα άλλων ανθρώπων, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντα των 145 εκατομμυρίων ζώων που σκοτώνονται κάθε χρόνο. Ακόμα και αν τα συγκρίνουμε με το συμφέρον των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων που τρώνε κρέα, 11, πώ είναι. Και πάλι, ε, αν μετρήσουμε τη ζωή με ζωή, ε, έχουμε δίκιο. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.